Πριν 2 χρόνια εξυπνάκια μου εδώ μέσα πάρα πολλά. 25η Μαρτίου, αν θυμάστε, πατήστε στο Google. Χάθηκε ένα παιδί 23 χρονών στο σχιστό, σε ένα τροχαίο. Πένθησε κανένας για αυτό το παιδί? Εμείς πενθούμε μέχρι σήμερα, γιατί ήταν ο πρώτος αδερφός μου και ο μικρότερος. Οπότε βουλώστε τα στόματά σας και τραβάτε να κοιτάξετε τη δουλειά σας. Και άμα εσύ θέλεις για το πένθος να μην πας αύριο στη δουλειά σου, μην πας! Κότες όλες του πληκτρολογίου. Μη με ενοχλείτε, ρε. Θα τρώτε μπλοκ και εξαφάνισμα για μια ζωή. Έτσι. Αυτή τη Δήμητρα θέλετε, αυτή τη Δήμητρα θα έχετε. Έλα, γεια. Εσύ πρέπει να βάλεις κουστούμι στη δουλειά σου, γιατί αν δεν το βάλεις θα σε κράξουνε. Αν είσαι στο στρατό και είσαι αξίριστος, θα φας φυλακή, θα σε κράξουν οτιδήποτε. Η άλλη πρέπει να έχει κοντά τα νύχια της. Η άλλη πρέπει να έχει μακιγιάζ. Η άλλη δεν πρέπει να έχει μακιγιάζ. Οπότε σταματήστε να βάζετε ταμπέλες. Τραβάτε να κάνει το καθένα στη δουλειά του εδώ μέσα. Και το τι κάνει και το τι παίρνει ο καθένας αυτή τη ζωή, επειδή δεν το ξέρετε, κλείστε το, πενθήστε, αγαπήστε, γελάστε, κάντε ό,τι θέλετε, γιατί στο τέλος της ημέρας ο Θεός μας επιτρέπει και είμαστε ακόμα εδώ. Αυτά, καλό βράδυ, ήθελα να σας δώσω σήμερα κάτι, δεν θα σας το δώσω, δεν έχω τη διάθεση, τα ξαναλέμε αύριο. Καλό βράδυ.